υπάλληλοι του λαού και οι ανάγκες του είναι εδώ. Η ελπίδα και η αισιοδοξία είναι εδώ. Η συνέπεια, η αξιοπρέπεια και η ειλικρίνεια είναι εδώ. Η Κεσαριανή είναι εδώ. Με την ιστορία της, τον συμβολισμό της, τους αγώνες του λαού της και το μέλλον της. Συνεχίζουμε. Καλωσορίζουμε σήμερα τους εκατοντάδες αγωνιστές, τους φίλους και φίλες, τους νεολαίους, όλους όσοι συμπορεύτηκαν μαζί μας στην κάλπη της Κυριακής που έκαναν δική τους υπόθεση το δυνάμωμα της λαϊκής εισπύρωσης και έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για να αναδειχθεί σε πρώτη δύναμη στις δημοτικές εκλογές στην Κεσαριανή. Καλωσορίζουμε επίσης τους Κεσαριανιώτες και τις Κεσαριανιώτισσες που έκαναν άλλη επιλογή στην κάλπη, που δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, που προέρχονται και από άλλους πολιτικούς χώρους, αλλά βλέπουν με σεβασμό τις θέσεις και τη δράση μας, την εντυμότητά μας, που νιώθουν ότι τώρα πρέπει να υπερασπιστούν την προσπάθεια και τα θετικά βήματα που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Να μην γυρίσουμε πίσω. Η σημερινή συγκλονιστική μας συγκέντρωση δείχνει αποφασιστικότητα και σιγουριά για να συνεχίσουμε όλοι μαζί για τη νέα νίκη την ερχόμενη Κυριακή. Δίνει απάντηση σε όσους θέλουν να χωρέσουν τη θέληση του λαού της πόλης μας και την εμπιστοσύνη του στο παρασκήνιο, στις υπόγειες συμφωνίες, στα φανερά και αθέατα αλυσβερίσια που ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια μας αυτές τις μέρες. Θα διαψευστούν. Ο λαός είναι που θα έχει την τελευταία λέξη. Ο Δήμος Κεσαριανής θα παραμείνει και μετά την Κυριακή στήριγμα στις ανάγκες του λαού. Φίλοι και φίλες, το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των δημοτικών εκλογών έδωσε στη λαϊκή συσπήρωση το μεγαλύτερο ποσοστό που είχε καταγράψει το Δήμο μας τα τελευταία 25 χρόνια από την εποχή του αείμνηστου δημάρχου μας Παναγιώτη Μακρύ. Αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας, του έργου και των προτεραιοτήτων που θέσαμε στη διοίκηση του Δήμου. Ο κόσμος της πόλης μας είδε αυτά τα χρόνια σε μας μια δύναμη που στάθηκε στο πλευρό του, που δεν του έταξε ότι όλα τα μεγάλα προβλήματά του θα λυθούν μαγικά, αλλά έκανε τη διαφορά μαζί με τους άλλους δημάρχους της λαϊκής εισπύρωσης στην Πάτρα, το Χαϊδάρι, την Πετρούπολη, την Ικαριά, γιατί έβαλε απέναντι την αντιλαϊκή πολιτική. Προσπάθησε να την αντιπαλέψει μαζί με το λαϊκό κίνημα και τους συλλογικούς φορείς της συνοικίας, να βάλει εμπόδια στην πρόθεσή της. Ξεδίπλωσε σχέδιο διεκδίκησης αναγνωρίζοντας τις προτεραιότητες της λαϊκής οικογένειας. Φίλοι και φίλες, εδώ και 2 δεκαετίες στους Δήμους και τις περιφέρειες διαμορφώθηκε και συμπληρώθηκε ένα ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας απέναντι στις ανάγκες του λαού. Είδαμε να προχωράνε με αποφασιστικότητα. Οι τεράστιες περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση που αντικαταστάθηκε με το τοπικό χαράτσωμα, τα δημοτικά τέλη, τα τροφεία, τα δίδακτρα, με το να βάζει ο λαός το χέρι βαθιά στην τσέπη για να έχει υποτυπώδεις παροχές. Το προσωπικό των Δήμων μειώθηκε δραματικά και αντικαταστάθηκε με φτηνούς εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, σε ΜΚΟ, ΚΙΝΣΕΠ και άλλες. Ρήμαξαν κυριολεκτικά οι κοινωνικές υποδομές ή έγιναν πανάκριβες, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η νεολαία, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τους παιδικούς σταθμούς, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Δόθηκε παχτολός χρημάτων για έργα που δεν ανταποκρίνονται στις λαϊκές προτεραιότητες, μόνο και μόνο για να ταΐσουν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.
στήθηκαν τοπικές business με ιδιώτες, με πρίκατη λαϊκή περιουσία για να βγάλουν οι επενδυτές που εμφανίζονται ως σωτήρες διπλά και τρίδιπλα κέρδη από την εκμετάλλευσή τους. Οι ίδιοι δήμοι έγιναν μηχανισμός που κυνηγάει το φτωχό κόσμο και απειλεί όσα με κόπους αυτός κατάφερε να κτίσει για να ικανοποιηθούν οι στόχοι και οι δεσμεύσεις της κεντρικής πολιτικής. Οι αλλαγές αυτές βρήκαν πρόθυμους υποστηρικτές στους δημάρχους και τις διοικήσεις του παλιού και του νέου δικοματισμού, αλλά και στους διάφορους εμφανιζόμενους ως ανεξάρτητους, που βέβαια αποδείχτηκαν σε αυτά, στα σημαντικά, είναι μια χαρά εξαρτημένη από την πολιτική που κυριαρχεί. Ποια ήταν όμως η πραγματικότητα του λαού της πόλης μας αυτά τα χρόνια που στο τιμόνι της διοίκησης του Δήμου βρισκόταν η Λαϊκή Συσπήρωση? Για τις λαϊκές οικογένειες, τα 5 χρόνια που πέρασαν ήταν μια περίοδος που δεν φορτώθηκαν να λαβάρει. Αντιθέτως, μειώθηκαν τα δημοτικά τέλη, απαλλάχθηκαν αποτροφία στους παιδικούς σταθμούς, διαμορφώθηκαν δομές του Δήμου που δίνουν δωρεάν πρόσβαση στον αθλητισμό και τον πολιτισμό σε εκατοντάδες συμπολίτες μας. Στηρίχτηκαν οι ανάγκες της νέας γενιάς. Εξασφαλίστηκε η πρόσβαση όλων των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς χωρίς προϋποθέσεις. Αναβαθμίστηκε η λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου της Αιωλίας. Αναπτύξαμε τις δραστηριότητες του καλοκαιρινού κάμπου για τα παιδιά. Λειτουργήσαμε λαϊκό φροντιστήριο ώστε κανένας μαθητής να μην μένει χωρίς στήριξη στη μάχη για τη μόρφωση. Απαλλάχθηκε ο Δήμος Κεσαριανής από τα χρέη του παρελθόντος που έβαζαν εμπόδιο σε κάθε θετική προσπάθεια χωρίς να βάλουμε το χέρι στην τσέπη του Δημότη. Αποπληρώθηκε το σύνολο των οφειλών σε εργαζόμενους και προμηθευτές, τα χρέη των παιδικών σταθμών και των σχολικών επιτροπών. Διεκδικήσαμε και κερδίσαμε έργα υποδομής που απαντάνε στις μεγάλες λαϊκές προτεραιότητες. Για τη συντήρηση των σχολείων, την κατασκευή των αναγκαίων παιδικών σταθμών, τη φροντίδα των ηλικιωμένων, το δίκτυο αποχέτευσης, τα αντιπλημμυρικά έργα και άλλα. Υπερασπίσαμε τη λαϊκή περιουσία του Δήμου. Προσπαθήσαμε να την αναδείξουμε και να την αξιοποιήσουμε για τις λαϊκές ανάγκες. Ολοκληρώσαμε τον αγώνα που κατοχύρωσε οριστικά την παραχώρηση του ιερού χώρου του σκοπευτηρίου στο λαό και την εκδίωξη της σκοπευτικής. Αντιταχτήκαμε στην εκχώρηση της δημοτικής περιουσίας στο υπερταμείο. Αναβαθμίσαμε τις υποδομές των κηλικίων του Δήμου. Εξασφαλίσαμε έργα για όλες τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Ιεραρχήσαμε ψηλά το ζήτημα της προστασίας του ημιτού και του δάσους του. Η Δημοτική Αρχή δεν ήταν ένας ακόμα εχθρός του λαού, αλλά στήριγμα και συναγωνιστής του. Δεν προχώρησε καμία κατάσχεση λογαριασμού και κανένας πληστηριασμός για οφειλές προς το Δήμο. Στηρίξαμε τις διεκδικήσεις και την πάλη του λαϊκού κινήματος και ιδιαίτερα τους αγώνες των εργαζόμενων του, ανεξάρτητα από την εργασιακή του σχέση, για δουλειά με δικαιώματα, για την άρση της απαγόρευσης προσλήψεων προσωπικού. Τιμήσαμε τους αγώνες του τόπου μας και τις προσφυγικές ρίζες της Κεσαριανής κόντρα στο φασισμό και την παραχάραξη της ιστορίας. Δημιουργήσαμε το στολίδι που λέγεται Μουσείο της Αιαμικής Εθνικής Αντίστασης. Στα σπλάχνα του σκοπευτηρίου, από όπου μέσα σε 2 χρόνια έχουν πλέον περάσει πάνω από 37.000 επισκέπτες, στην πλειοψηφία τους μαθητές. 5 χρόνια τώρα δείξαμε στην πράξη ότι ενώσαμε όλους τους Κεσαριανιώτες στεκόμενοι δίπλα σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα, χωρίς να κοιτάμε την πολιτική τους τοποθέτηση. 5 χρόνια τώρα υποστηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις την πιο πλατιά
και γνήσια συμμαχία που μπορεί να υπάρξει, την ενότητα των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων, των συνταξιούχων, των νέων της πόλης μας, στην πάλη για τα συμφέροντα και τις ανάγκες τους. Αυτή την ενότητα υπηρετήσαμε ως Δημοτική Αρχή, σε αυτή τη ρότα θα συνεχίσουμε. Ο αντίπαλός μας στις εκλογές της Κυριακής, ο κύριος Βοσκόπουλος, πασχίζει να εμφανίσει ότι τάχα το ενδιαφέρον μας δεν αφορά τα συμφέροντα του λαού, αλλά τις επιδιώξεις του κόμματός μας. Ότι η πολιτική μας τοποθέτηση είναι δίθεν μειονέκτημα. Ότι είμαστε αγκυλωμένοι, οπισθοδρομικοί, ενώ ο ίδιος τάχα είναι ενωτικός, προοδευτικός, μοντέρνος. Όχι και πολύ πρωτότυπες και εμπνευσμένες κατηγορίες είναι η αλήθεια. Ούτε βέβαια είναι δικές του. Το έχουμε πει πολλές φορές, το επαναλαμβάνουμε και τώρα. Το κόμμα μου, το ΚΚΕ, μια εντολή μας δίνει. Να είμαστε αταλάντευτα με το λαό και τις ανάγκες του. Αυτό είναι το πιο προοδευτικό, το πιο σύγχρονο που μπορεί κανείς να υπηρετεί. Γι' αυτό δεν έχουμε λόγους όταν απευθυνόμαστε στο λαό, όταν του ζητάμε ανοιχτά να μας στηρίξει, να κρύψουμε το ποιοι είμαστε και ποιες είναι οι ιδέες μας. Εδώ στην Κεσαριανή εξάλλου ο λαός μας ξέρει. Θυμάται καλά τον Μανολίδη, τον Μακρύ και τον Κατημερτζή. Γνωρίζει ότι τα ονόματά τους είναι ένα με την ιστορία και τη φυσιογνωμία της πόλης μας. Ότι πίσω από κάθε κατάκτηση, πίσω από κάθε ουσιαστικό έργο που αντιμετώπισε λαϊκές ανάγκες στη συνοικία μας, βρίσκονται αγώνες και διεκδικήσεις στις οποίες πρωτοστάτησαν. Γι' αυτό φροντίζει να τους κρατάει σε περίοπτη θέση στο μνημονικό του. Τι έχει ο αντίπαλός μας να επιδείξει απέναντι σε αυτή την παρακαταθήκη και την εμπειρία του λαού της πόλης μας από τα 5 χρόνια της διοίκησης λαϊκής συσπήρωσης? Έχει να επιδείξει τη συμμαχία με ένα πολιτικό και τοπικό κατεστημένο που θίγεται από την πολιτική και τη δράση μας και προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι. Τα αυτιά όλων αυτών προσπαθεί να χαϊδέψει ο κύριος Βοσκόπουλος όταν σε όλες του τις εμφανίσεις πέφτει να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα είναι αντιπολίτευση σε καμιά κυβέρνηση. Δηλαδή, ετοιμάζεται να στηρίξει και να υλοποιήσει κάθε αντιλαϊκή πολιτική, να αναστρέψει μια θετική πορεία που είχε ο λαός της Κεσαριανής τα προηγούμενα χρόνια, να αμφισβητήσει οι κατακτήσεις του. Γι' αυτό είναι αναγκασμένος να μασκαρεύεται ως νέος και ανεξάρτητος. Γι' αυτό δεν τολμάει να διατυπώσει με σαφήνεια και εντυμότητα τις πολιτικές του προθέσεις, να βγάλει στο φως τις δεσμεύσεις που έχει. Φίλες και φίλοι, ένα δίλημα μπαίνει πραγματικά στο λαό της πόλης μας, μπροστά στην κάλπη της Κυριακής. Θα συνεχιστεί η θετική πορεία δίπλα σε αυτόν και τις ανάγκες του, που έδωσε αποτελέσματα, σημείωσε νίκες, ανταποκρίθηκε στις προτεραιότητες της λαϊκής οικογένειας? Ή θα γυρίσουμε πίσω σε δημοδιαχειριστή της αντιλαϊκής πολιτικής, στο σβέρκο του λαού, χρεοκοπημένο και παραδομένο σε συμφέροντα και επιχειρηματίες? Θα ρωτήσει κανείς, πιθανά και δικαιολογημένα, αμφισβητείται αυτή η πορεία από την πιθανή εκλογή του αντιπάλου μας? Μήπως υπερβάλλουμε? Μήπως δεν είναι έτσι τα πράγματα? Αν ανατρέξετε στα κείμενά του, στο εκλογικό του πρόγραμμα και στις συνεντεύξεις, τις δημόσιες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη χθεσινή του ομιλία ακόμα εχθές, σε αυτήν εδώ την πλατεία, θα δείτε, αν και λαλίστατος, καμιά συγκεκριμένη δέσμευση δεν παίρνει σε κέρια ερωτήματα που αφορούν τον προσανατολισμό του Δήμου, τη στάση του απέναντι στο αντιλαϊκό πλαίσιο που κυριαρχεί. Θα προχωρήσει σε επέκταση της ανταποδοτικότητας στις υπηρεσίες του Δήμου? Τι εννοεί άραγε όταν μιλάει για αύξηση των παραγωγικών εσόδων, αν όχι για νέα χαράτσια στους δημότες? Θα αποτρέψει τους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών στους μικροφυλέτες?
Θα αρνηθεί την παράδοση των αποθεματικών του Δήμου για τις ανάγκες των τραπεζών. Θα παλέψει για κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων σε εργαζόμενους με μόνιμο προσωπικό ή θα καταφύγει στις γνωστές αμαρτωλές Κίνσεπ και ΜΚΟ στις οποίες έχουν προϋπηρεσία συμβουλή του. Θα διατηρήσει τη δωρεάν πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου στα αθλητικά σωματεία και τους δημότες, για τους δημότες. Θα εξασφαλίσει ότι οι κοινωνικές δομές του Δήμου θα συνεχίσουν να παρέχονται από τις ίδιες του τις υπηρεσίες και δεν θα παραδοθούν σε ιδιώτες. Βεβαίως, για αγώνες, διεκδικήσεις, αντιπάλεμα της αντιλαϊκής πολιτικής δεν πρόκειται να βρείτε κουβέντα, μιας και ο αντίπαλός μας αυτά τα θεωρεί ξεπερασμένα, άξια μόνο για τον σαρκασμό του που του περισσεύει την αλήθεια. Όταν το Δημοτικό Συμβούλιο μπροστά στον οριμαγδό των μέτρων που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια πάνω στην πλάτη του λαού και των δικαιωμάτων του έπαιρνε αποφάσεις καταδίκης και στήριξης των λαϊκών κινητοποιήσεων, εκείνος μας κατηγορούσε για βιομηχανία ψηφισμάτων και για λαϊκισμό. Αντί για αυτά, θα δείτε πίσω από τις ωραίες εκφράσεις και τα γνωστά συνθήματα με τα οποία γεμίζουν οι τεχνοκράτες του συστήματος τα προγράμματά τους, μια σειρά από προτάσεις που δείχνουν τις πραγματικές επιδιώξεις τους. Για το πάρκο του Αγιάννη και τα Ξύλινα ετοιμάζεται για συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή για ιδιωτικοποίηση των κηλικίων και των εγκαταστάσεων, για λειτουργία τους με εμπορικά κριτήρια και ανάλογες εργασιακές σχέσεις. Ενός χώρου φιλέτου που κατακτήθηκε με αγώνες του λαού και που παρέχει στους δημότες προσιτές κοινοφελείς υπηρεσίες και δωρεάν πρόσβαση σε χώρους αναψυχής και άθλησης. Οραματίζεται την ενίσχυση, λέει, της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον ορεινό όγκο του Ημιτού, δηλαδή για business στο αισθητικό του δάσος, που ως γνωστόν είναι στο μάτι πολλών παλιών και νέων συμφερόντων. Θα δημιουργήσει, λέει, κάρτα του Δημότη για να εξασφαλίσει εκπτώσεις στις παροχές του Δήμου, που σήμερα ωστόσο δίνονται δωρεάν και με συμβολικό ή με συμβολικό αντίτιμο σε όλους. Ανάλογα με το ακροατήριό του, άλλοτε αποκρύπτει και άλλοτε ξανασερβίρει τη θέση του για τη χωροθέτηση της δεύτερης τάσης του μετρό στην πόλη μας, που δεν φαίνεται να τα παρατάει παρά τη δημοπράτηση του έργου, όπου ανάμεσα στα άλλα, για τα διάφορα συμφέροντα θυσιάζει αθλητικούς χώρους της Νιαρής, το προαύλιο χώρο του Ιστορικού Σχολείου Βενιζέλου, συνολικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης. Για τελευταίο αφήνουμε το εξής. Αν προσέξετε στο πρόγραμμά του, στο κομμάτι που αφορά το νέο μουσείο, στο σκοπευτήριο και το όραμά του γι' αυτό, φροντίζει βολικά να αφαιρέσει τον τίτλο «Εαμικό». Τι έχει άραγε στο μυαλό του, αν όχι την παραχάραξη και τη διαστρέβλωση της ιστορίας του τόπου μας και της συμβολής της Κεσαριανής στην εποπία της αντίστασης. Θέλει, λέει, να του δώσει παγκόσμια εμβέλεια. Μια παγκόσμια εμβέλεια που θα υπηρετεί το ψέμα και τη λύθη, τους σχεδιασμούς των πιο αντιδραστικών επιτελείων. Αυτά ετοιμάζει για την επόμενη μέρα των εκλογών. Τα δείγματα γραφής του δεν είναι βεβαίως καινούργια. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που το σκοπευτήριο της Κεσαριανής μπήκε στο μάτι της λεγόμενης αξιοποίησης και κινδύνεψε από το ΤΑΙΠΕΔ. Τότε, και ενώ ο λαός της πόλης μας οργάνωνε την αντίδρασή του, που τελικά απέτρεψε αυτές τις εξελίξεις, εκείνος μίλαγε για ευκαιρία και πρότεινε να βρούμε χρηματοδότες για να αποζημιώσουμε τη σκοπευτική που μόλυνε για δεκαετίες τον ιερό αυτό χώρο και κερδοσκοπούσε από αυτόν. Ο αντίπαλός μας θέλει να παρουσιάζεται ως γέννημα θρέμα και σαριανιώτης. Αυτό, λέει, τον κάνει πιο ικανό για δήμαρχο της πόλης σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ξανά και ξανά ωστόσο αποδεικνύει ότι δεν έχει καμία σχέση με τους αγώνες των Κεσαριανιωτών και τους πόθους τους με το συμβολισμό της πόλης μας. Από αυτά ο ίδιος μόνο να πάρει προσπαθεί
με διάφορες λαθροχειρίες μια και δεν έχει να επιδείξει καμιά ουσιαστική συμβολή. Αντί άλλης απάντησης, θα σας θυμίσουμε ένα απόσπασμα από μια ιστορική ομιλία του έμνηστου δημάρχου Παναγιώτη Μακρύ από αυτό εδώ το Βήμα και σε μια ίδια περίσταση. Στην ομιλία του, στις πρώτες ελεύθερες μετά τη Χούντα δημοτικές εκλογές του 1975, έλεγε μεταξύ των άλλων: «Απόψε, για πρώτη φορά θα κάνω μια δήλωση απαντητική προς όποιον θέλει να μονοπολεί την κεσαριανιώτικη ηθαγένεια. Θεωρώ τον εαυτό μου από την πρώτη ώρα που ήρθα στην Κεσαριανή τόσο κεσαριανιώτη όσο έδειξα ότι είμαι. Όποιος έντιμος, ας το μετρήσει με το μοναδικό μέτρο της αυταπάρνησης. Κι αν δεν είχα την τύχη να παίξω στην παιδική μου ηλικία στα δρομάκια της Κεσαριανής, είχα την τιμή και ευτυχία να παλέψω όλα αυτά τα χρόνια για τους δρόμους, τα δρομάκια και μέσα σε αυτούς για την τύχη της Κεσαριανής μαζί με το λαό της Κεσαριανής». Με ξέρετε ποιος είμαι. Είμαι ο κομμουνιστής δήμαρχος. Είμαι ο δήμαρχος όλων ανεξαιρέτως των κεσαριανιωτών. Όταν το 1964 με στείλατε να σας υπηρετήσω στο Δήμο με το 64% των ψήφων, ξέρατε καλά μόνο ότι είμαι κομμουνιστής και γι' αυτό με εμπιστευτήκατε και με στείλατε. Τώρα με γνωρίσατε και σαν δήμαρχο του 100% των δημοτών, δηλαδή ολόκληρου του λαού της Κεσαριανής, του λαού που είπε... του λαού που τον υπηρέτησα κάτω από τις γνωστές σε όλες σας δύσκολες συνθήκες. Εμείς λοιπόν είμαστε τόσο κεσαριανιώτες όσο αποδείξαμε ότι είμαστε. Κεσαριανιώτες με την έννοια που καταλαβαίνει κάθε τίμιος άνθρωπος όταν βάζει στο νου του τον τόπο μας και την ιστορία του. Δηλαδή, συνεπείς αγωνιστές που δεν τα διπλώνουν στα δύσκολα, που δεν διστάζουν να τα βάλουν με τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς, που παίρνουν κουράγιο και αντοχή από τις ηρωικές παραδόσεις συγκίας μας για να συνεχίσουν την πάλη σήμερα. Αυτή είναι η λαϊκή σπήρωση. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιό της. Φίλοι και φίλες, τις ημέρες που πέρασαν, ο κύριος Βοσκόπουλος διέπρεψε στην χυδαιότητα, την παραποίηση και τις προσωπικές επιθέσεις. Για να βρει στήριγμα στις σκοφαντίες του, έφτασε στο σημείο να αναπαράγει επιχειρήματα από φασιστικά χρυσαυγήτικα site, βάζοντας από την πίσω πόρτα εδώ στην Κεσαριανή τον αντικομμουνισμό. Δίνει και με αυτόν τον τρόπο εξετάσεις σε αυτούς που τον στηρίζουν. Η χθεσινή του ομιλία από την αρχή ως το τέλος ήταν ένα ιβρεολόγιο, διανθισμένο με ψέματα και διαστρεβλώσεις. Μάλιστα, προχώρησε στην εξής λαθροχειρία. Αθροίζει μαζί με το δικό του ποσοστό και το ποσοστό των υπολείπων συνδυασμών και με αυτόν τον τρόπο προεξοφλεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Λες και οι ψηφοφόροι του ανήκουν, ότι όλον η θέληση πρέπει να υποταχθεί στους δικούς τους σχεδιασμούς. Ποιος του δίνει άραγε αυτό το δικαίωμα, γιατί προσβάλλει την επιλογή και τη θέληση των δημοτών μας? Κανείς. Παλεύει να μηδενίσει και να μαυρώσει την τεράστια προσπάθεια που κάναμε αυτά τα χρόνια. Για κάθε τι που αφορά την καθημερινή ζωή του λαού και τα δικαιώματά του. Τις δυνατότητες που δημιουργήσαμε στο Δήμο Κεσαριανής για να ανταποκριθεί από καλύτερες θέσεις στο επόμενο διάστημα στις μεγάλες λαϊκές ανάγκες. Ταυτόχρονα αμαυρώνει και μηδενίζει την προσφορά των εργαζόμενων του Δήμου και των υπηρεσιών του, που παρά τις τεράστιες δυσκολίες στήριξαν με τις γνώσεις και τις ικανότητές τους αυτή την προσπάθεια. Δεν το κάνει μόνο για φτηνούς προεκλογικούς λόγους, για να κερδίσει ψήφους τροφοδοτώντας τα πιο ταπεινά ένστικτα. Αποαξιώνει μεθοδευμένα
γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να φτάσει τον πύχη εκεί που τον έχουμε τοποθετήσει τα 5 αυτά χρόνια. Για να μπορέσει αύριο να στρώσει ευκολότερα το δρόμο της εμπορευματοποίησης και των ιδιωτικοποίησεων που έχει στο μυαλό του. Για να λαφυραγωγήσει πάνω στις κατακτήσεις του λαού της πόλης μας, γνωστή η τακτική και δουλεμένη από πολλούς. Στον απλό κόσμο μιλάει για ανυπαρξία έργων υποδομής. Όταν τελειώνουν τα επιχείρηματα, ξεκινάει η κοροϊδία ή ξεχνάει γρήγορα. Διαφορετικά, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα έπρεπε να θυμάται ότι μέσα στη θητεία μας εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για έργα που ξεπερνάνε τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Όπως οι επισκευές στα σχολεία, το έργο της αποχέτευσης για το 40% της πόλης που δεν θα κοστίσει ούτε ένα ευρώ στους κατοίκους μας. Η αντικατάσταση του οδοφωτισμού με LED, η ανακατασκευή του συνόλου των παιδικών χαρών, η ανακατασκευή των ανοιχτών αθλητικών χώρων και τα έργα στο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Οι δύο φάσεις ασφαλτόστρωσης, το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και βέβαια η μελέτη για τη συνολική αναβάθμιση του πάρκου του σκοπευτηρίου που διαμορφώνει κέντρο μουσικής εκπαίδευσης, το ιστορικό κέντρο Χάραμα, ανοιχτό θέατρο και χώρο βιβλιοθήκης, ανοιχτά γυμναστήρια και στίβο. Να, όλα αυτά μόνο ανυπαρξία για αυτούς συνιστούν. Ο κύριος Βοσκόπουλος όλο το προηγούμενο διάστημα δεν απασχολήθηκε πολύ με τη διάδοση των θεσεών του για την πόλη, με την ενημέρωση των κατοίκων για τις ιδέες και τις προτάσεις. Αφιερώθηκε στο παρασκήνιο, στις υπόγειες συμφωνίες, τα κάθε λογής ταξίματα. Με αυτά δεν δίνει μόνο δείγμα πολιτικής ηθικής, δίνει αποδείξεις ότι η ψήφος που του εμπιστεύονται οι δημότες θα γίνει κάτι άλλο μετά τις εκλογές, θα υπηρετεί άλλους σχεδιασμούς. Είναι και αυτό ένα κριτήριο για να του χαλάσει τα σχέδια ο λαός της πόλης μας στις εκλογές της Κυριακής. Να δείξει ότι εκτός από το παρασκήνιο, τα αλυσβερίσια, τα φανέρα και αθέατα συμφέροντα υπάρχει και η θέλησή του, υπάρχει και η φωνή του. Εκτός από τις προσωπικές φιλοδοξίες, τους διαγωνισμούς για τις καρέκλες υπάρχουν και οι ανάγκες του. Και εδώ στην Κεσαριανή υπάρχει μια σίγουρη επιλογή που είναι στο δικό του το χέρι και αυτή είναι η στήριξη της λαϊκής συσπήρωσης στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, μια στήριξη που αποδεδειγμένα δεν πάει πίσω το λαό. Γίνεται στήριγμά του στους αγώνες του σήμερα και αύριο. Φίλοι και φίλες, Κεσαριανιώτες και Κεσαριανιώτισσες, όλοι και όλες αντιλαμβανόμαστε ότι και μετά τις εκλογές της Κυριακής τα μεγάλα προβλήματα του λαού θα είναι εδώ. Θα είναι εδώ η φτώχεια, η ανεργία, η φορολογιστία, η παραπέρα εμπορευματοποίηση κοινωνικών αναγκών, η απέτηση για τα ματωμένα πλεονάσματα. Γι' αυτό η επόμενη μέρα χρειάζεται μια δημοτική αρχή που μαζί με το λαό θα παλέψει για να υπερασπίσει τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του. Χρειάζεται γι' αυτό μια δύναμη αντίστασης, αντεπίθεσης και πραγματικής ελπίδας. Τέτοια δύναμη είναι η λαϊκή συσπήρωση που αποδεδειγμένα βάζει μπροστά τις ανάγκες του λαού που στηρίζει την πάλη του. Αποτελεί εγγύηση ότι θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, θα βρεθεί δίπλα του, δεν θα τον προδώσει. Φίλες και φίλοι και φίλες, στα 5 αυτά χρόνια αποκτήσαμε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Σήμερα έχουμε ακόμα περισσότερα εφόδια για να στηρίξουμε την πάλη, για να κινητοποιήσουμε το λαό για τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν τους Δήμους και συνολικά την κοινωνία. Εκεί θα στρέψουμε με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή όλες μας τις δυνάμεις από την επόμενη των εκλογών. Για την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης
που θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Δήμων. Για την ουσιαστική ελάφρυνση των λαϊκών στρωμάτων από τη βαριά φορολογία. Την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων σε όλους τους τομείς του Δήμου και με μόνιμο προσωπικό. Για την προάσπιση των δικαιωμάτων της νέας γενιάς στη μόρφωση, τον αθλητισμό και πολιτισμό ενάντια στα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις. Τη διεκδίκηση έργων και υποδομών που έχει πραγματικά ανάγκη ο λαός και βελτιώνουν την καθημερινότητά του. Για την προάσπιση και την ανάδειξη της δημόσιας περιουσίας του δάσους και του ορεινού όγκου του Ημιτού. Συνεχίζουμε από καλύτερη βάση πάνω στις δυνατότητες που δημιουργήσαμε με τεράστιο κόπο και προσπάθεια στο Δήμο Κεσαριανής. Με εξασφαλισμένα έργα και σοβαρές παρεμβάσεις που θα υλοποιούνται στην πόλη για τα επόμενα 2 χρόνια. Διεκδικούμε πιο αποφασιστικά το επόμενο διάστημα τη χρηματοδότηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου για την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή και την προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού. Την συνολική λύση του κυκλοφοριακού συγκοινωνιακού προβλήματος. Την χρηματοδότηση της αναβάθμισης του πάρκου του Σκοπευτηρίου. Τη δημιουργία ανθρώπινων υποδομών για τον οικισμό του Βλητικού Σταθμού. Την διάσωση των εργατικών κατοικιών και των πυροβολημένων στο Τρίγωνο. Την ανάπλαση και συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων και της πλατείας του Παναγιώτη Μακρύ. Φίλοι και φίλες, και σαριανιώτες και σαριανιώτισες, λίγες ώρες μονάχα απομένουν μέχρι το άνοιγμα της κάλπης της Κυριακής. Γεμίζουμε δύναμη, ζωντάνια και αυτοπεποίθηση από τη σημερινή μεγαλειώδη συγκλονιστική συγκέντρωση και τις ώρες που απομένουν. Σας καλούμε να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο δευτερόλεπτο για να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο μακριά σε περισσότερους συμπολίτες μας με την πρόταση της ελπίδας και του αγώνα, με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης. Απόψε από το βήμα αυτό καλούμε όσους έκαναν και διαφορετικές επιλογές στον πρώτο γύρο που μπορεί να μην συμφωνούν όλα μαζί μας να δείξουν εμπιστοσύνη στη λαϊκή συσπήρωση. Είναι επιλογή καθαρή, δοκιμασμένη που θα πάει μπροστά το λαό. Καλούμε όσους δεν έφτασαν την προηγούμενη Κυριακή ως την κάλπη να κάνουν υπόθεσή τους την υπεράσπιση όσων καταφέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Καλούμε τους νέους και τις νέες να κάνουν την ψήφο τους περήφανη, αγωνιστική απάντηση κόντρα στην υποταγή και σε αυτούς που σακίζουν τη ζωή και τα όνειρά τους. Βάζουμε μπροστά τις ανάγκες του λαού. Συνεχίζουμε με μεγαλύτερη δύναμη για μια νέα νίκη την Κυριακή του λαού της Κεσαριανής. Ψηφίζουμε λαϊκή συσπήρωση. Γεια σας, με δύναμη. Η νίκη θα είναι σίγουρη, είναι δική μας.